Με ένα μνημόσυνο φύγαμε για τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Σε ένα άλλο μνημόσυνο θα επιστρέψουμε, το οποίο όμως είναι συμβολικό και το οποίο ετοιμάζουν οι γιατροί του ΕΟΠΗ. Για αυτή τους την κίνηση διαμαρτυρίας, αλλά και γενικότερα για την κατάσταση που επικρατεί πλέον μετά και τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Κώστα Μέρμικα, τον πρόεδρο των γιατρών του ΕΟΠΗ, εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα σας, κύριε Μέρμικα. Καλησπέρα σας. Είναι η τελευταία φορά που με βλέπετε σαν πρόεδρο του ΕΟΠΗ, μια και όπως προλογίσατε, αύριο κλείνει ο ΕΟΠΗ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και περιμένουμε να γίνει στο φύλλο της κυβερνήσεως, να δημοσιευθεί στο φύλλο της κυβερνήσεως. Αύριο λέγεται ότι θα έρθει μια επιτροπή η οποία θα παραλάβει τα υλικά τα οποία υπάρχουν στον ΕΟΠΗ, ώστε όπως είπε ο Υπουργός σήμερα, να μην κλέψουμε ή να μην εξαφανιστεί τίποτε, για να μπορέσει να λειτουργήσει ο νέος ΕΟΠΗ. Ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν το γνωρίζουμε πώς θα γίνει ο νέος ΕΟΠΗ. Ρωτήσαμε και τους βουλευτές μας, οι οποίοι το ψηφίσανε με τα βαΐων και κλάδων, αλλά δεν ξέρουν και οι ίδιοι πώς θα λειτουργήσει ο νέος ΕΟΠΗ. Και το θέμα δεν είναι μόνο για τους γιατρούς, το περισσότερο είναι για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι στα 25-30 χρόνια, πόσα είναι το ΙΚΑ, μάθανε τους γιατρούς τους. Μιλάω για μένα που είμαι 25 χρόνια, γιατί οι περισσότεροι γιατροί στον ΙΚΑ, για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, και ο ΕΟΠΗ μετά που έγινε, έχουν γνωρίσει τους γιατρούς τους, έχουν εργαστεί μαζί τους, έχουν πει τα μυστικά τους, έχουν ανοίξει την καρδιά τους, και τώρα με ένα χ τους διώχνουμε όλους τους γιατρούς τους παλιούς και θέλουμε να ξανακάνουμε έναν καινούριο ΕΟΠΗ που θα λέγεται παιδί. Πάντα ήμασταν υπέρ της βελτίωσης του ΕΟΠΗ όλοι οι γιατροί. Κανείς δεν είπε ότι λειτουργούσε τέλεια το ΙΚΑ ή κανείς δεν έλεγε ότι λειτουργούσε τέλεια ο ΕΟΠΗ. Είχα πει όμως στο δικό σας κανάλι συγκεκριμένα, όταν ο κύριος Λοβέρδος έκανε τον πρώτο ΕΟΠΗ, ότι είναι σε γυάλινα πόδια. Δυστυχώς για μένα, αλλά και για τον κόσμο, δικαιώθηκα. Ο ΕΟΠΗ κλείνει. Αν ήταν επιτυχημένος, δεν έπρεπε να μείνει και να γίνουν βελτιώσεις. Όχι να τον ξαναρίξουμε από την αρχή και να κάνουμε καινούριο ΕΟΠΗ, όπως θα λέγεται παιδί, δεν ξέρω πώς θέλετε, πέστε το, νουνός, παιδί, εγγονός, ό,τι θέλετε πέστε το, όπως θέλετε ονομάστε το. Άρα λοιπόν, προτού οι δήμονες να καθίσουν να ρωτήσουν τους γιατρούς, τους απλούς γιατρούς, τους επιστήμονες, τους ανθρώπους που έχουν συμβουλάτορες, ό,τι έχουν εκεί πέρα, να έρθουν σε μία συζήτηση, να γίνει σε ένα, δύο, τρεις, πέντε, έξι μήνες η μεταβίβαση στο καινούριο παιδί, ώστε να γίνουν όλα τα πράγματα ομαλά. Αυτή τη στιγμή είπε ο Υπουργός ότι υπάρχουν γιατροί συμβεβλημένοι οι οποίοι θα γράφουν τις συνταγές. Εγώ σας λέω συγκεκριμένα, στην Αλεξανδρούπολη οι συμβασιούχοι γιατροί με τον ΕΟΠΗ είναι 15. Θα βλέπουν από 400 άτομα. Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες δεν είναι. Τι θα κάνουν οι ασθενείς? Θα πληρώνουν στους γιατρούς. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Άρα λοιπόν, σας πρόλαβα, συγγνώμη. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θέλουν να πάνε την υγεία στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτά είναι ξεκάθαρα πράγματα. Πριν 1,5-2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν πρόλαβα όμως, γιατί είχα μια σύσκεψη πριν έρθουμε εδώ, να σας φέρω μια εφημερίδα η οποία έγραφε «Η υγεία στους Γερμανούς». Δεν το έλεγα εγώ. Όταν λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε τις απεργίες, ο Υπουργός είπε ότι κάνουμε άσκοπα την απεργία, ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Εμείς ξέραμε πολύ καλά που πηγαίνει. Βάλανε και τα 2-3 άλλα προσχηματικά δίθεν σχέδια για το παιδί και τελικά ψηφίστηκε το Γερμανό. Οι βουλευτές μας όμως, οι τρεις και οι δύο που είναι και γιατροί, ρωτήσανε τι γίνεται με το νέο παιδί. Γιατί αν τους ρωτήσεις και αυτοί δεν θα ξέρουν, και δίκαια. Ψηφίσανε για να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν, ας μας πούμε, πώς θα λειτουργήσει ο νέος παιδί, τι σχέση εργασίας θα έχουν οι γιατροί, πόσους γιατρούς θα προσλάβουν, πότε τα ωράρια τους. Μας είπαν ότι το πρώτο οκτάμινο θα είναι δοκιμαστικά και μετά θα προσλάβουν μόνιμα τους γιατρούς να μείνουν μόνιμοι. Κλείνω εγώ το ιατρείο μου, ο κάθε γιατρός. Και μετά από 8 μήνες δεν με παίρνουν για τον Α ή Β λόγο. Εγώ τι θα κάνω, ξανανοίξω το ιατρείο μου? Γιατί μας κυνηγάν τόσο πολύ εμάς και τους ασφαλισμένους? Σύμφωνοι, οι άλλοι γιατροί έχουν και τα ιατρεία τους κτλ. Εμείς δεν είπαμε να τα θέλουμε δικά μας, αλλά κοιτάζουμε ότι οι ασφαλισμένοι αυτή τη στιγμή είναι οι πρώτοι χαμένοι. Οι δεύτεροι χαμένοι είμαστε εμείς. Και γενικά είναι το σύστημα υγείας. Πρέπει να γίνει ένα σοβαρό σύστημα υγείας, να βελτιωθεί σαφέστατα, κανείς δεν λέει το αντίθετο, να προχωρήσει το σύστημα, να βελτιωθεί, να έρθουν και νέοι γιατροί. Εδώ, όταν έγινε ο νέος ΕΟΠΗ, εμείς βλέπαμε 450 με 500 άτομα το μήνα.
Υπάρχουν στατιστικά, μπορείτε αν έρθετε στο ΙΚΑ να σας τα δώσουμε, να τα δείτε για να μην λέτε ότι λέω ψέματα. Τα δικά μου που ξέρω προσωπικά και τα κρατάω εδώ και χρόνια, το λιγότερο σε Αύγουστο μήνα με άδειες και τα λοιπά ήταν 350. Δεν βάζω για τις μέρες αιχμής. Και έρχομαι τώρα στο άλλο ερώτημα. Με τους 18 γιατρούς που υπάρχουν στο ΝΕΟΠΗ, με την έξαρση γρήπης που υπάρχουν, οι ασθενείς πού θα πάνε, τι θα κάνουν? Δεν θα πρέπει να πάνε να γράψουν τα φάρμακά τους? Δεν θα πρέπει να πάνε να εξεταστούν? Άρα λοιπόν θα πρέπει να πληρώσουμε. Αυτό δεν το σκεφτήκανε οι κυβερνώντες? Σήμερα είπε ο Υπουργός ότι θα τρίβεται τα μάτια με το νέο σύστημα. Χαίρομαι ιδιαίτερα να τα τρίβουμε καλώς, να μην τα τρίβουμε στραβώς. Κύριε Μέρμιγκα, για να καταλαβαίνει τώρα λίγο και ο κόσμος τι λέμε. Γιατί όλες αυτές τις ημέρες γίνεται αυτή η συζήτηση, γίνεται η κουβέντα, γίνονται διάφορα. Στο απλό ερώτημα, ότι μέχρι τώρα οι ασθενείς περίμεναν έστω να λήξει η απεργία των γιατρών. Τώρα πλέον ακούνε ότι δεν υπάρχει ΕΟΠΗ. Την Τρίτη το πρωί, αν κάποιος θέλει να εξεταστεί, πού θα πάει? Θα πάει στους 18-15, πώς είναι ακριβώς οι ιδιώτες που είναι συμβεβλημένοι, ή στα ιδιωτικά ιατρία και θα πληρώσουν, ή στο νοσοκομείο. Δηλαδή, το οποίο νοσοκομείο πλέον νομίζω ότι έχει κορεστεί. Αν ρωτήσετε τους γιατρούς του νοσοκομείου, τρέχουν οι άνθρωποι και δεν προλαβαίνουν. Άρα λοιπόν, κάπου θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Και σας λέω, με την έξαρση γρήπης αυτή τη στιγμή που υπάρχει, τι θα κάνουν? Θα προλαβαίνουν όλο το νοσοκομείο? Και σας λέω εγώ, είναι μια γιαγιάκα η οποία έχει μάθει στον ίξ γιατρό. Δεν θα πρέπει να πάει στο γιατρό της που ξέρει το ιστορικό της? Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι ένας γιατρός θα πηγαίνει και σας εξετάζει, ρωτάει το ιστορικό, κρατάει την καρτέλα, κρατάει τώρα πλέον με τα κομπιούτερ όλο το ιστορικό μέσα στο κομπιούτερ και ξέρει τι του γίνεται. Και ξέρει έναν άρρωστο. Άρα λοιπόν αυτός ο άρρωστος. Ένα σημαντικό θέμα. Βεβαίως. Ξέρει τι άλλες ασθένειες έχει. Κάθε ειδικότητα έχει και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Έτσι δεν είναι? Άλλο είναι ο πνευμονολόγος, άλλο είναι ο παθολόγος, άλλο είναι ο καρδιολόγος, άλλο είναι ο ορθοπαιδικός. Άρα λοιπόν. Δεν μας εξηγήσανε πώς θα πηγαίνουν. Με το ιστορικό των ασθενών. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Τα αρχεία με το ιστορικό των ασθενών, τι θα γίνει? Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Και λέμε ότι από τους υπάρχοντες γιατρούς σήμερα τους στο ΕΟΠΗ, μπορεί πολλοί να μπουν μέσα, μπορεί όχι. Τι θα γίνουν? Θα ξαναρχίζουν οι άνθρωποι από την αρχή? Είναι θέματα τα οποία έπρεπε να λυθούν προτού ξεκινήσει το παιδί. Σας είπα ότι εύχομαι ολόψυχα, ειλικρινά σας το μιλάω. Θέλω να με πιστέψετε από βάθος της καρδιάς ότι θέλω να πετύχει το παιδί. Θέλω να πετύχει πρώτα απ' όλα για τους ασθενείς. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν και πρέπει να βρούνε τη γιατριά τους. Και εμείς και οι ασφαλισμένοι πρέπει να είμαστε όλοι, και οι νοσοκομιακοί και οι πανεπιστημιακοί, όλοι φροντίζουν για την υγεία του λαού. Διότι είναι το ύψιστο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Αύριο τώρα, για να φτάσουμε και στο διατάφτα, αύριο ετοιμάζεται μια αποχαιρετιστήρια κίνηση. Κοιτάξτε, γιατί κάνουμε μια αποχαιρετιστήρια, θα πούμε και θα συζητήσουμε οι συνάδελφοι τι μέλη γενέστε, θα κάνουμε έτσι και θα κόψουμε και την πίτα μας, γιατί λόγω των καταστάσεων δεν προλάβαμε για ψυχολογικούς έτσι λόγους και όλα αυτά, με αυτό το φόρτο που είχαμε όλες αυτές τις μέρες. Θα αποχαιρετήσουμε και εμείς τους γιατρούς, τους ασφαλισμένους, όσοι θέλουν να έρθουν αύριο να μας δουν από κοντά και να ρωτήσουν τι θέλουν και τι μπορούν να κάνουν από τους παλιούς γιατρούς που είχαν. Γιατί να ξέρετε ότι οι γιατροί του ΙΚΑ, οι παλιοί, το ΕΟΠΗ, γράφουν φάρμακα οι γιατροί, εξυπηρετούν τον κόσμο όσο μπορούν. Φυσικά άλλοι με αμοιβή, άλλοι όπως μπορούν, αλλά ότι η εξυπηρέτηση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ όμως θέλω να σας πω ότι είπε ο κύριος Υπουργός ότι πώς εξυπηρετήθηκε ο κόσμος τους τρεις μήνες που κάναμε την απεργία. Για ένα μήνα τι πειράζει? Εύχομαι ολόψυχα σε ένα μήνα να γίνει, αλλά να μην γίνει τόσο βιαστικά ώστε πάλι να αποτύχει. Και μετά οι 30 μέρες που λέει. Και αυτό τον καιρό ξέρουμε τι τράβηξε ο κόσμος. Γιατί δεν κάνετε ένα γκάλωπ να δείτε πώς εξυπηρετείται ο κόσμος αυτόν τον καιρό που είχαμε την απεργία? Από τη Δέλτα Τηλεόραση το ρεπορτάζ έχει καταγραφεί, κύριε Μέρμιγκα, και τις διαμαρτυρίες του κόσμου τις έχουμε καταγράψει. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Αυτό τώρα που θα γίνει προφανώς είναι να περιμένουν ακόμη ένα μήνα με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό, με το να ψάχνουν να βρουν σε ποιο γιατρό θα γράψουν τα φάρμακά τους, μάλλον με το θα, να ψάχνουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι ούτε εγώ ούτε εσείς εξαιρούμαστε από αυτή τη διαδικασία. Όχι, κανείς δεν εξαιρείται. Να ψάχνουμε πού να γράψουμε τα φάρμακά. Και εγώ είμαι, αύριο μπορεί να είμαι και εγώ ασθενής. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής είμαι καλά. Αύριο όμως μπορεί κάτι να μου συμβεί και εμένα. Εντάξει. Βεβαίως όλοι μας εν δυνάμει μπορεί να είμαστε ασθενείς αύριο. Κανείς δεν μας λέει ότι έχουμε την υγεία μας 100%. Όχι. Εγώ σας είπα ότι όλοι πρέπει να φροντίσουμε για το καλό των ασφαλισμένων.
Το ότι είμαστε 25 χρόνια στο ΙΚΑ, ότι μας διώχνουν έτσι όπως μας διώχνουν με αυτό, απόλυση. Αυτά όλα ας μπουν στη δεύτερη κατηγορία. Από τους υπάρχοντες γιατρούς του ΕΟΠΗ εδώ στην Αλεξανδρούπολη, του ΙΚΑ όπως ονομάζονται, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον καινούριο φορέα? Δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να εκδηλωθούν. Δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη ότι θα μπουν 5, 10, κανένας. Όχι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα. Γιατί τα πράγματα τρέχουν. Οπότε μπορεί καθένας σήμερα να λέει όχι, αύριο να πει ναι. Πώς θα το κρίνει εκείνη τη στιγμή? Μας δώσαν 7 μέρες για να αποφασίσουμε αν θα μπούμε, δεν θα μπούμε. Και νομίζω ότι και αυτό το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό. Φυσικά βιάζεται η κυβέρνηση για να καλύψει τις 30 μέρες. Ερχόμαστε στην προηγούμενη συζήτηση που σας είπα ότι έπρεπε να δοθεί ένα δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο, να καθίσουμε κάτω, να ξανακάνουμε συζητήσεις. Λέει ο υπουργός ότι γίνανε, λέει, συζητήσεις. Τίποτα δεν γίνανε. Πηγαίναμε, βρίσκαμε έναν τοίχο και φεύγαμε. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Πανελλήνιος. Πόσες φορές ο κύριος Αποστολόπουλος ή ο κύριος Χρονόπουλος στα κανάλια, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Πόσα Υπήκα, είπε ότι πηγαίναμε και βρίσκαμε τοίχο. Θυμάστε, πήγαμε στον πρωθυπουργό. Είπαμε, συναντηθήκανε ο Πόσε Υπήκα και όταν βγήκαμε έξω, ο υπουργός είπε ότι αυτό που είπαμε μέχρι στιγμής αυτό θα γίνει. Άρα λοιπόν και ο πρωθυπουργός ήξερε τι γίνεται. Έτσι δεν είναι? Όλοι ξέρουν εκεί πέρα πώς, τι γίνεται με την υγεία και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο οπωσδήποτε και ο πρωθυπουργός θα το είδε. Τώρα, αν τον ενημερώσανε λίγο στραβά, δεν ξέρω, ή αν κάνω τόσο λάθος εγώ. Παρ' όλα αυτά, αν έστω και αύριο ζητηθεί η άποψή σας, είστε διατεθειμένοι να κουβεντιάσετε με το Εμείς πάντα. Όπως είπε, το έλεγε πάντα. Και εγώ ακόμα, δηλαδή εδώ, τοπικά εμείς, εντάξει, είμαστε μικροί. Αλλά όλοι οι γιατροί είμαστε διατεθειμένοι να πούμε τις ιδέες μας. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Για να γίνει ένα εθνικό σύστημα υγείας σωστό, πρέπει να ρωτηθεί ο αγροτικός. Μπορεί να το λέω πολύ απλά, έτσι, αλλά έτσι είναι. Ο αγροτικός, ο γιατρός του ΙΚΑ, ο πανεπιστημιακός, ο γιατρός του ΕΣΥ, ο στρατιωτικός, όλοι οι γιατροί. Και να βγει μια συνισταμένη για το καλό του λαού. Γιατί αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι να ο λαός να έχει υγεία. Γιατί είναι, σας είπα, το ύψιστο αγαθό. Όλοι γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μέρμιγκα. Από την εμπειρία σας αυτή τη φορά, πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί αυτό που συμβαίνει? Έχει καταλάβει ότι δεν έχει πλέον το γιατρό του? Βεβαίως. Εγώ θα σας πω κάτι. Δύο πράγματα έχω καταλάβει αυτόν τον καιρό. Πρώτον, ότι οι ασθενείς λόγω της οικονομικής κρίσης παίρνουν λιγότερα φάρμακα. Έρχονται άνθρωποι οι οποίοι γράφουν κάθε δύο μήνες, κάθε ένα μήνα, το οποίο αυτό κοστίζει στο κράτος. Γιατί μία κρίση, συγγνώμη που θα μιλήσω λίγο για την ειδικότητά μου, γιατί αυτήν ξέρω καλά, μία κρίση χαπ, μία κρίση άσθηματος, όταν μπει στο νοσοκομείο, κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζει στον γιατρό, όταν θα πάει και κάθε μήνα θα παίρνει τα φάρμακα σωστά και θα τον ελέγχει ο γιατρός του. Αυτό που είπε κάποτε το Υπουργείο, ότι είμαστε συνταγογράφοι. Η συνταγογράφη είναι ιατρική πράξη. Το λέει καθαρά ο νόμος, το κράτος. Δεν το λέω εγώ. Το λέει και η επιστήμη σας προφανώς. Η επιστήμη. Η συνταγογράφηση είναι ιατρική πράξη. Άρα λοιπόν, εμείς κάναμε τη συνταγογράφηση, έτσι. Ξέραμε τι παίρνει ο Α, ο Β κτλ. Δεν λέω ότι οι συνάδελφοι που θα μας αντικαταστήσουν δεν τα ξέρουν προς Θεού. Μην μου βάλετε πράγματα που δεν είπα. Αλλά λέω ότι θα πρέπει να ξαναρχίσουν από την αρχή, να μάθουν το ιστορικό, να δεθούν με τους ασθενείς. Γιατί κοιτάξτε κάτι, είναι ψέματα. Πρέπει με τους ασθενείς ο γιατρός να είναι δεμένος, να μπορεί να συζητάει. Γιατί όσο δεμένος και πιο γνωστός είσαι, τόσο πιο άνετα μιλάει ο άρρωστος στο γιατρό του και λέει τα προβλήματά του. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της υγείας. Σας λέω και πάλι και το τονίζω. Εύχομαι ολόψυχα από την καρδιά μου, θέλω να με πιστέψετε στα τόσα χρόνια που με γνωρίζετε, στις τόσες συνεντεύξεις που σας έδωσα. Και θέλω να σας ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως για τις τόσες φορές που ενδιαφερθήκατε, γιατί είστε από το κανάλι που ενδιαφερθήκατε για τα προβλήματα της υγείας, ενδιαφερθήκατε για το ΙΚΑ, ενδιαφερθήκατε για τον ΕΟΠΗ και αυτό σας τιμάει. Ούτε κοπλιμέντο είναι, ούτε τίποτα. Είναι μια αλήθεια. Την οποία δυστυχώς τα αθηναϊκά κανάλια δεν την είχαν. Μας είχαν 5η, 10η, 20η είδηση. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά από εκεί και μετά εσείς τουλάχιστον φροντίσατε πολλές φορές να συναντηθούμε. Άρα λοιπόν, αυτά που σας είπα μέχρι σήμερα θέλω να το πιστέψετε. Ότι εκ βάθος καρδίας πιστεύω να πετύχει το νέο σύστημα. Το εύχομαι ολόψυχα. Και αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ θα κρατήσω την ευχή για να κλείσουμε αυτή την κουβέντα, κύριε Μέρμιγκα, και όχι την αίρεση που βάλατε μέσα σε παρένθεση και θα σας ευχαριστήσω. Η αίρεση, κοιτάξτε, η αίρεση δεν είναι ότι έχει κάποια κακία ή κάτι άλλο, έτσι προς Θεού. Απλώς από αυτά που βλέπω έχω και μερικές αιρέσεις. Είναι λογικό. Έτσι. Αλλά δεν θα είμαι αυτός ο οποίος θα συγχαρώ και θα πω μπράβο στο νέο σύστημα υγείας. Προς Θεού. Όπως είχα πει και τότε.
ότι το νέο το ΕΟΠΗ έχει γυάλινα πόδια. Αν ήταν πετυχημένο, θα το κρατούσανε. Αλίμονο. Έτσι δεν είναι. Προφανώς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.